όπως είναι βέβαια το στάδιο της Τούμπας σε αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα τα δούμε όμως μετά τον αγώνα, με την μπάλα τώρα με τον Παντελή Χωραφάνα. Προσπαθεί να ολοκληρώσει. Δεν μπόρεσε. Ένα σούτ απευθείας. Καλό! Πρώτη φάση εδώ για τον ΠΑΟΚ Βαλίωνα από αριστερά. Έγινε το σούτ, την μπάλα πάνω από τον δοκάρια του Αρβανιτάκη. Εδώ στο χώρο του κέντρου προσπαθούν οι γηπεδούχοι με τον Παπατζίκο τώρα να γίνεται αποδέκτης και ο μεγάλος επιθετικός μαζί με τον Ματζούνι. Πήγε να γίνει κάποιος. Έχουμε φάλ τώρα. Έχουμε φάλ σε πολύ καλό σημείο. Λιώτας και Ματζούνις κοντά στην μπάλα, απομακρύνονται οι υπόλοιποι. Λιώντας τώρα γίνονται με το εκτελεί μπάλα από το δεύτερο δοκάρι εκεί της εστίας του Αρβανιτάκη. Θα καταλήξει out. Βέβαια να κυριαρχεί και ο Τάγος. Εδώ που φτάσαν σίγουρα θέλουν να φτάσουν στο μεγάλο αυτό ραντεβού, στο τελικό. Θα δούμε όμως τα πράγματα πώς εξελιχθούν. Σας είπα ότι έχει το προβάδισμα. Εδώ έχουμε ένα σπρώξιμο, κάποιες αντιδράσεις, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται. Εδώ... να ακολουθούν τις τακτικές τους στην προσπάθεια να φτάσουν σε κάποιο γκολ. Εδώ έχουμε ένα φάλτορ που εκτελείται. Η μπάλα περνάει εντυπωσιακά. Βάζει τα χέρια του ο Γιώργος ο Κύρου. Αλλά... κόρο που εκτελείται τώρα για τον ΠΑΟΚ Βαλίων. Εκτελέστηκε από τον. Από κοντά προσπαθεί να σουτάρει για να δούμε το σούτ, την μπάλα στα δίκτυα! 1-0! 1-0 φίλες και φίλοι από τον Λιόντα τον Πασχάλη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μετά το κόρνερ, έγινε αποδέκτης, θα ανοίξει το σκορ. Να λοιπόν ο Λιόντας ο Πασχάλης με αυτή την ωραία προβολή θα γράψει το ΠΑΟΚ Βαλίων Κεραυνός Αγιολεγχωρίου 1-0 στο 23ο λεπτό. Ήταν η ωραία εκτέλεση του κόρνερ, ήρθε ο Λιόντας, έκλεψε την μπάλα μέσα από τους αμυντικούς εκεί, έκανε αυτό το σούτ, δεν μπόρεσαν να δράνησαν εκεί. Ζαρλής. Δεν πέρασε. Okay. Μπροστά. Μπρόσκα με την μπάλα. Για να δούμε. Σουτάρι. Περνάει από κοντά. Πάει ο Φαϊτατσόγλου. Για να δούμε από κοντά. Σουτάρι. Out. Εδώ χάνεται η ευκαιρία του αγώνα από τον Φαϊτατσόγλου, ο οποίος μετά την ωραία προσπάθεια από τον Μπρόσκα του πρόσθεσε την μπάλα. Έκανε το σουτ. Από το δεύτερο δοκάρι στο 44 και κάτι. Yeah. Μέχρι το τελευταίο λεπτό πώς θα εξελιχθεί η σημερινή αναμέτρηση. Με τους γηπεδούχους σαφώς. Να στέκονται με ουσιαστικές κινήσεις. Ματζούνις τώρα αλλάζει την μπάλα και βγαίνει τώρα ο Χατζηλασκαράκης. Βγαίνει με το σώμα εκεί ο Αρβανιτάκης, σωτήρια. Η κίνηση και προσπάθεια που έκανε. Μακρύνει να περάσει τον αντίπαλο του. Στρώνει εκεί για τον Παπατζίκο. Επεμβαίνει, διώχνει τώρα όσο μπορεί ο Μαρινόπουλος την μπάλα. Ένα σούτα από μακριά, καλό όμως. Βλέπει την πορεία της μπάλας και απλώνει τα χέρια του. Εκεί για να αποφύγει. Ίσως προφανώς ο Βάλα δεν έχει καμία ακολουθήση, αλλά τώρα έρχεται. Κάνει την κίνηση από την έξυπνη παλιά που έβγαλε. Με τον Γάκη από την παλιά που τον έβγαλε ο Μαργαρίτης. Η σέντρα τώρα θα γίνει. Διώχνει ο αρχηγός εκεί ο Σαραγιώτης. Η μπάλα από κοντά στο πάρει. Σούτ απευθείας σε πλάτες. Νέα προσπάθεια. Νέο σούτ. Γκόουτ! Φοβερό σούτ από τον Γιάννη τον Τζακίρη. Παραλίγο το 2-0. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Για να δούμε με τον Κεραυνό να παίρνει θέση. Μπρόσκα με την μπάλα του εκτελεί. Κεφαλιά λίγο επικίνδυνη. Παραλίγο όμως λάθος εδώ από τον. Σκόρε το αγώνα το Λιόντα το Πασχάλη, λίγο που έλειψε. Όπως είπα νωρίτερα, ο Θωμαίδης ο Θόδωρος το 58 πάμε στη συνέχεια το κόρνερ. Εκτελείται και τον Κεραυνό. Η μπάλα περνάει από όλες τις σώματα, προσπαθεί από κοντά η προβολή. Πάνω στη γραμμή, χάνεται απίστευτη ευκαιρία από το Δέδα που γυρίζει την μπάλα. Από κοντά το σούτ όπως όπως. Νέες κόντρες όπως όπως απομακρύνουν οι πες των Βαλίων. Εδώ χάνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αγγελοχώρη. Προφανώς να ισοβαρίζει. Και τώρα βγαίνει μπροστά. Χατζηλασκαράκης μόνο στο εδώ. Νομίζω. Συνέχεια του παιχνιδιού ευκαιρία. Τελικά σουτ. Δεν μπορεί ούτε αυτή τη φορά. Νέο γύρισμα. Νέο σουτ. Το Χατζηλασκαράκη. Νέο κόντρες. Τελικά αυτό που έγινε είναι απίστευτο. Μέσα σε ένα λεπτό οι δύο ομάδες χάσανε απίστευτες ευκαιρίες και να την εκμεταλλευτεί. Μπράβο, εκεί στην ενέργεια του. Συνεχίζει το παιχνίδι. Από κοντά η μπάλα στο δοκάρι από το Ματζούνι που χάνει απίστευτη ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι. Άλλαξε! Μαργαρίτη. Άλλαξε! Συγγνώμη, τον Πασχάλη Λιόντα με τον κόλ που πέτυχε από το κόρνο που εκτέλεσε ο Γάκης στο 23ο λεπτό. Τραβάτο! Εδώ το σούτορα που γίνεται καλό απευθείας από τον Γάκη, ο οποίος ήταν δημιουργός στη φάση του γκολ. Προλέτο ο Αγγελάκης. Είμαστε στο 94 και τώρα το τέλος. Τελειώνει το παιχνίδι φίλες και φίλοι, τελικό αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ Βαλίων πανηγυρίζει μια μεγάλη πρόκληση για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Πασχάλη Λιόντας που τα φαίνεται αρκετό για να του δώσει αυτή τη μεγάλη πρόκληση και για να πάει για τέταρτη φορά στην ιστορία του για να διεκδικήσει αυτό που δεν κατάφερε τα προηγούμενα τρία χρόνια. Και αυτό που έλεγα τελικά να πανηγυρίζει αυτή τη στιγμή τη μεγάλη πρόκληση. Βλέπετε, έξαλλοι πανηγυρίζουν στα κουφάλια με τους παίκτες εκεί να αποθεώνονται. Το 1-0 είναι το τελικό αποτέλεσμα.